μισήλου μου. Πάμε να δούμε τι έχουν να πούνε για σήμερα οι κριτές μας. Καλησπέρα σας. Φίβο, ξεκινάω από σένα. Τι έπαθες ρε Χρύσα πάλι? Τι έπαθα? Τόνος ήτανε άστα να πάνε. Πολύ, δηλαδή, στις ψηλές σου ήσουνα... Τι να σου πω, δεν ξέρω. Δεν έχουμε και τη δικαιολογία τώρα. Όχι, η αλήθεια είναι, δεν έχουμε. Πόσες μέρες. Ναι. Δεν, είχε πολύ μεγάλο τονικό θέμα. Δυστυχώς. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό. Δεν ξέρω, δεν ξενέρωσα με το... Ήτανε τόσα πολλά τα «α» που φώναζε εκεί πέρα, ήτανε εκτός, πολύ ψηλή. Μάλιστα. Σε όλα τα ψηλά σημεία έφευγες. Ευχαριστούμε, Φίβο. Ευχαριστώ πολύ. Γιάννη. Χρύσα, ήτανε πάρα πολύ άσχημα. Αλήθεια, δεν ήταν καλή τόσο στιγμή πολύ, σου. Επειδή μου αρέσει τόσο πολύ το τραγούδι. Και αναρωτιέμαι γιατί το διάλεξες αυτό το κομμάτι. Δηλαδή... Λοιπόν, είναι ευκαιρία να το πω, γιατί είμαι και προτινόμενη. Οπότε θέλω πολύ να το πω. Αυτό το τραγούδι μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά αρέσει περισσότερο στη γιαγιά μου. Εγώ δεν το έχω ξανατραγουδήσει ποτέ. Όμως ήθελα να το πω για να της το αφιερώσω και θέλω να της πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί δεν είναι απλά γιαγιά. Είναι ο βράχος της οικογένειάς μου και πραγματικά την αγαπώ πολύ και την ευχαριστώ. Αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο και αγαθό, πολύ ωραίο πραγματικά. Αλλά δυστυχώς και ούτε με την κίνησή σου δεν μπόρεσες να το δώσεις το κομμάτι. Δηλαδή αυτή και η κίνησή σου, όπως ήσουν αστημένη και όπως προσπαθούσες να βγάλεις ας πούμε, την έκφραση και όλη την μαγεία αυτού του τραγουδίου, γιατί είναι ένα υπέροχο τραγούδι πραγματικά. Ήσουν ψηλή σε όλο το κομμάτι. Σε κάποια σημεία ήταν και φάλτσο. Πέρα από το ψηλό ήταν και φάλτσο. Ευχαριστούμε Γιάννη. Ευχαριστώ πολύ. Γιώργο. Χρύσα μου, στις μπρόβα, το είδα και ήταν... Καμία σχέση με αυτό που άκουσα σήμερα. Ήσουν πολύ καλύτερη. Και παρόλο... Η αλήθεια είναι ότι το έλεγα... Ναι, ήταν καλύτερο. Δεν ξέρω, αγχώθηκες, δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά θεωρούσα ότι θα ήταν μια δυνατή σου εμφάνιση σήμερα. Και εγώ έτσι νόμιζα. Και πίστευα ότι παρόλο που δεν είχες την κίνηση και ήσουν σαν βιδωμένη κάτω, έδινες ενέργεια από αυτό που έβλεπα μέσα στις πρόβες. Το απόψινό δεν ήταν καθόλου καλό. Στόναρε, είχε λάθη στην ενέργεια, δεν έβγαζε δύναμη. Αυτό το τραγούδι θέλει μια δύναμη, μια ροκιά. Είναι ένα τραγούδι ενέργειας. Δεν έβγαλε και είχε πολλά λάθη. Ευχαριστώ πολύ. Κέτι. Γεια σου, Χρύσα μου. Γεια σας. Είναι τώρα κρίμα που θα σε βλέπει τώρα η γιαγιά σου και θα χαίρεται για όλη αυτή την πολύ ωραία εμφάνιση. Η εμφάνιση σου σήμερα είναι πολύ σεξ, είσαι πολύ όμορφη. Είμαστε καλά. Θα ήταν καλό να άκουγε και πολύ ωραία λόγια από εμάς. Αλλά δυστυχώς και εγώ πρέπει να συμφωνήσω με τα παιδιά ότι δεν ήταν καλό. Ήταν τονικά κακό. Δηλαδή, δεν το πίστευα αυτό που άκουγα. Δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβαίνει. Εντάξει, θα μπορούσα να διαλέξω ένα τραγούδι που το λέω, το ξέρω, είναι εύκολο. Εντάξει, ήθελα να πω αυτό το τραγούδι, το δύσκολο που δεν το έχω ξαναπεί. Ναι. Πάντως οι πρόβες ήσουν πολύ καλή στις πρόβες, αυτά που βλέπαμε. Το ξέρω ότι ήμουν πολύ καλή. Άρα το έχεις το τραγούδι. Ναι. Παρόλο που δεν το έχεις ξανατραγουδήσει, ήταν άτυχη στιγμή. Εντάξει, ήταν μια κακή στιγμή μια καλή τραγουδίστρια. Ναι. Πάντα υπάρχει το άγχος του live. Θα κρατήσουμε όμως ότι είναι το αγαπημένο γιαγιά και τα όμορφα λόγια που είπε για τη γιαγιά της. Εάν θέλετε να παραμείνει η Χρύσα στην Ακαδημία, αυτοί είναι οι αριθμοί στους οποίους μπορείτε να την ψηφίζετε. Τηλεφωνήστε ή στείλτε SMS στους αριθμούς που βλέπετε τώρα στις οθόνες σας. Οι γραμμές θα κλείσουν στο τέλος της βραδιάς. Χρύσα, σε ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ.